Στην υπεροχή των Ραφάλ στέκονται Τούρκοι αναλυτές και συγκεκριμένα ο Αμπντουλάχ Αγάρ στο CNN Turk. Στο πάνελ της εκπομπής ήταν και Τούρκοι απόστρατοι αξιωματικοί και άλλοι ειδικοί, οι οποίοι συνένεσαν με όσα είπε ο αναλυτής, ο Αμπντουλάχ Αγάρ, ο οποίος μίλησε για υπεροχή των Ραφάλ, στα οποία προσπαθεί η Τουρκία να βρει και βρίσκει, λέει, αντίδοτα, έτσι ισχυρίζεται, αλλά ένα προς ένα τα Ραφάλ με τα μαχητικά της Τουρκίας δεν μπορεί άγκυρα να αντιπαρατάξει κάτι ανάλογο. Επίσης μίλησε για τις Μπελαρά και για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, αλλά και για τα υποβρύχια τύπου 214, στα οποία η Τουρκία ακόμα εδώ και τόσα χρόνια που τα έχει η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να απαντήσει, παρόλο που προσπαθεί να προμηθευτεί παρόμοια από τη Γερμανία. Έχει πάρει ένα από τα 6 που έχει παραγγείλει, ακόμα όμως δεν είναι επιχειρησιακό. Επιπροσθέτως, ο κύριος Αγάρ μίλησε και για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα Ραφάλ και τα άλλα μέσα της Ελλάδος για την τουρκική αεροπορική άμυνα, λέω εγώ, παρόλη την παραλαβή των S-400 που χάλασαν τις σχέσεις μεταξύ άλλων κινήσεων της Τουρκίας με την Αμερική, τις ΗΠΑ και τη Δύση, δεν μπόρεσαν να ισχυροποιήσουν την τουρκική αντιαεροπορική άμυνα και να τη φτάσουν στο επίπεδο της ελληνικής, που είναι μία από τις καλύτερες αντιαεροπορικές ομπρέλες της Ιφιλίου. Σε κάθε περίπτωση, αυτά από τους Τούρκους αναλυτές, από τον κύριο Αγάρ, τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.